Αφήσαμε να πιούμε ένα χυμό γιατί έχουμε περπατήσει εδώ πέρα. Πήραμε παπουσία για περπάτημα και δεν μπορούμε να περπατήσουμε το εμπόρικο. Και μου έτυχε το πορτοκαλί, πορτοκαλάκι λέω. Καλαμάκι. Σε ποιον θα τύχει. Επιστρέψαμε, κάναμε τα ψώνια μας και μου ήρθε και ένα δέμα σχετικά μεγάλο. Έχουμε και τη μουσική υπόκρουση του Αλέξανδρου. Έχει έρθει δέμα από αγαπημένη Λαρός, που ξέρετε πόσο την αγαπώ, πόσο την αγαπώ. Παιδιά, μου ήρθε καθρέφτης, μου ήρθε και χθες καθρέφτης και άλλος καθρέφτης, είναι απίστευτο. Αχ, μου έχουν έρθει από το Λεριάν κάποια προϊόντα και το Μισελέρ, τα οποία τα προϊόντα από το Λεριάν, εντάξει, μπορώ να σας πω ότι είναι τέλεια, θα χρησιμοποιήσω την εγκυμοσύνη που σας έδειχνα τόση ώρα στο Θεό, πραγματικά στο Θεό. Και εγώ από εδώ πέρα πήρα τελικά τα παπούτσια, άλλαξα κάτι που ήθελα του Αλέξανδρου, πήρα στη βαφτιστήρια μου, παιδιά, πήρα στη βαφτιστήρια μου ένα δώρο. Κάθε φορά παίρνω τηλέφωνο και τη ρωτάω τι θέλει. Και είναι η πρώτη φορά που το παιδί μου ζήτησε καλλιντικά. Και εδώ συνειδητοποίησα ότι το παιδί μεγαλώνει. Πήρα και κάποια ισόρουχα που ήθελα από Όιζο. Αυτά πήρα, δεν έχω πάρει κάτι άλλο. Τώρα πάμε να αλλάξουμε πανούλα. Πάμε και να φάμε. Ήρθε η ώρα. Καλά καταλάβατε, ξημέρωσε η μέρα και έχουμε έρθει στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο μαζί και με τον Αλέξανδρο να βγάλουμε φωτογραφίες, αλλά και να δούμε τα ζωάκια. Τι ωραία που είναι. Να και ο φωτογράφος μας. Είδατε, βασικά όπως σας είπα και πριν, γιατί το είπα, αλλά έχω ξεχάσει τώρα τόσες ώρες που είμαστε εδώ πέρα. Ήρθαμε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο για να κάνουμε next day, γιατί από τη βάφτιση του μικρού σκεφτήκαμε ότι εδώ θα είναι όμορφα και τώρα περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα να δούμε. Ναι, του άρεσε και του Αλέξανδρου. Θέλω να σας πω ότι κοίταγε όλα τα ζωάκια. Φωτογράφω ποτέ, μόνο ζωάκια. Και περιμένουμε το αποτέλεσμα τώρα, να δούμε τι θα δούμε. Τώρα έχουμε κάτι να πιούμε, κάτι να πάρουμε δυνάμεις. Και μετά θα πάμε δίπλα στο Smart Park που ήμουν και χθες. Να φάμε τίποτα έτσι για μεσημέρι, αφού έχει μεσημεριάσει. Γιατί σπίτι δεν προλάβα να φτιάξω τίποτα.
Μόλις ήρθαμε να καθίσουμε να φάμε και ήθελα να σας πω ότι αν έχετε παιδάκια τα οποία τώρα περπατάνε και θέλουν να ξεδίνουν, να φεύγουν, είχε πάρα πολλά παιδιά τέτοια στο Αττικό, να πάτε εκεί. Έχει απλά, βλέπουν και τα ζωάκια, περπατάνε παντού χωρίς να τα εμποδίζει τίποτα. Καλά και στο Smart Park είναι το ίδιο, αλλά εκεί βλέπουν και τα ζωάκια και είδα ότι όλα τα παιδάκια τα κοιτάγανε με ενθουσιασμό. Εδώ το κοιτάει ο Αλέξανδρος που είναι για μηνών. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, τι έχεις, τι έχεις. Τον έχουμε ξυπνήσει από νωρίς και έχει ταλαιπωρηθεί. Και έτσι, μας κρατάει μούτρα. Και ναι, αυτή η φωνή που ακούτε είναι δική μου, εγώ είμαι. Ξυπνήσαμε χάλια, άρρωστη. Δεν έχουμε πυρετούς και τέτοια, έχουμε μπούκωμα, έχουμε πονόλαιμο, καταρροή, τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι χειρότερα από όλους. Το μωρό και ο κανάκης το περνάνε πάρα πολύ καλά, αλλά εγώ είμαι χειρότερα από όλους πραγματικά. Και αφού είπαμε να καθίσουμε μέσα, να μην βγούμε και κολλήσουμε κανέναν άλλον, καμιά ίωση, αν είναι ίωση που λογικά ίωση είναι. Και αφού θα καθίσουμε που θα καθίσουμε μέσα αυτό το τριήμερο, να βγάλουμε τα χειμερινά μας. Και γίνεται εδώ μέσα αυτό το βομβαρδισμένο τοπίο. Έχω ξεκινήσει εδώ να τα σιδερώνω ένα-ένα, γιατί τα βάζουμε σε αυτές τις σακούλες για εξοικονόμηση χώρου και βγαίνουν τα ρούχα σε τραγική κατάσταση, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Οπότε σας αφήνω, θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Έχω ξεκινήσει με τα δικά μου, έχω κάνει μισά του Αλέξανδρου και μετά του Κανάκη. Και μετά πρέπει να πάω και στις άλλες που έχουμε τα παλτό μας και το ένα και το άλλο. Καταστροφή. Έχει απογευματιάσει πάρα πολύ άσχημα και ακόμα δεν έχω τελειώσει. Κάνω ξεκαθάρισμα στα πάντα όμως. Έκανα και μέσα στα συρτάρια που είχα στο δωμάτιο του μικρού με τα καλλιντικά. Και πριν αρκετό καιρό είχα αγοράσει αυτή τη συρταριέρα για να την βάλω εδώ μέσα. Την πήρα από τα IKEA, είναι η μοναδική συρταριέρα που χωρούσε στο βάθος, γιατί η άλλη που είχα δυστυχώς δεν χωρούσε. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την αγορά μου, γιατί έβαλα τα πάντα εδώ. Εδώ έβαλα προϊόντα μαλλιών, προϊόντα που θέλω να χρησιμοποιήσω, και κοκαλάκια και διάφορα κοσμήματα, βραχιόλια, δαχτυλίδια και τέτοια. Ακριβώς από πάνω έχω κάποια καλλιντικά τα οποία δεν τα χρησιμοποιώ καθημερινά, αλλά τα χρησιμοποιώ. Και από πάνω έχω εδώ κραγιόν, πινέλα τα οποία δεν χρησιμοποιώ καθημερινά, διάφορες σκιές και ακριβώς από εδώ πίσω όλες μου τις παλέτες. Να τες εδώ πέρα στη σειρά όλες. Και τα έχω φτιάξει έτσι. Έχω βάλει και αυτό εδώ πέρα να μπορώ να παίρνω τα κραγιόν για όταν βάφομαι στην τουαλέτα μου και στο έπιπλο που έχω φτιάξει, τέλος πάντων, σαν τουαλέτα. Και είναι η καλύτερη λύση που μπορούσα να βρω, μιας και το δωμάτιό μας είναι αρκετά μικρό και δεν χωρούσε κάπου έξω. Θα χωρούσε μπροστά τον καθρέφτη, αλλά δεν θέλω. Καλύτερα εκεί πέρα, ωραία και μαζεμένα. Το μόνο κακό είναι ότι εντάξει, εδώ πέρα λίγο τα ρούχα θα θέλουν προσοχή κάθε φορά που θα τα βάζω στις κρεμάστρες για να μην τσαλακώνονται περισσότερο, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Αλλά οκ, okay, θέλουν λίγο σημάζεμα ακόμα. Εδώ τα τζιν μου και να βρω έναν τρόπο να αποθηκεύσω κάπου κασκόλ, σκουφάκια που έχω εκεί πίσω. Εδώ πάνω έχω βάλει τα καθημερινά μου καλλιντικά να ανοίγω, να πιάνω τα νεσεσεράκι. Αυτό είναι γεμάτο μόνο και κάτι λίγα πινέλα εδώ. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πέταξα. Ξεφορτώθηκα πάρα πολλά πράγματα. Πράγματα τα οποία θα χαρίσω δεξιά και αριστερά σε φίλες γνωστές. Μόνο τα καλλιντικά τα οποία τα είχα παραπάνω καιρό από όσο έπρεπε θα πεταχτούν. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δώσω στις ανιψιές μου σίγουρα, κάτι κοκαλάκι που θα γίνει χαμός, όπως και κάποια καλλιντικά. Τσάντες, ρούχα, τέτοια πράγματα τα οποία αυτά δεν πετιούνται. Αυτά. Είμαι πολύ ικανοποιημένη. Έχω φτιάξει και τα δύο τα συρτάρια αυτά. Αυτά τα τρία είναι του Κανάκη, τα οποία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είχαν μείνει σε τέλεια κατάσταση, δηλαδή είμαι πολύ ικανοποιημένη από τον Κανάκη. Και γενικότερα έριξε και ένα πολύ καλό καθάρισμα εσωτερικά σε όλα. Μου έχουν μείνει τώρα στο δωμάτιο του μικρού τρία συρτάρια. Να, όχι, τέσσερα συρτάρια, να καθίσω να ξεκαθαρίσω και εκεί τι θέλω, τι πρέπει να πεταχτεί και τι όχι. Και επίσης ήθελα να σας δείξω τις καινούργιες μας μαξιλαροθήκες που σας είχα δείξει στο προηγούμενο vlog που πήρα από τα IKEA. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που αλλάζω κάτι στο σπίτι και ο Κανάκης το καταλαβαίνει κατευθείαν. Γιατί ενθουσιάστηκε και του άρεσαν, ειδικά αυτές εδώ πέρα που έχουν και τα κουμπάκια. Του άρεσαν πολύ. Να σας πω την αλήθεια ότι έχω πάρει εγώ μια μαξιλαροθήκη για το εσωτερικό, εννοώ, το μαξιλαρό, όχι τη μαξιλαροθήκη, το εσωτερικό.
Και απλά πήρα και μία έξτρα για να τα γεμίσω. Δεν ήταν τόσο φουσκωτές όσο τα βλέπετε εσείς, δηλαδή αυτά εδώ. Και επίσης, για όσες μου λέτε ότι έχει πέσει εκεί η φωτογραφία, παιδιά, την έχω βάλει στη θέση της 100 φορές και πέφτει συνέχεια. Τέλος πάντων, επειδή τώρα βαφτίσαμε και τον μικρό και περιμένω τις φωτογραφίες από τον φωτογράφο, θα τις αλλάξω. Θέλω να βάλω, θα αφήσω σίγουρα τις πρότασεις, μετά λέω να βάλω μία του γάμου και μετά μία από τη βάφτιση του μικρού. Θα δω τώρα πώς θα το κάνω. Οπότε την παράτησα και κάνω πως δεν την βλέπω. Και με κνευρίζω όταν πηγαίνει το μάτι μου εκεί. Αλλά κάνω πως δεν την βλέπω. Δεν την βλέπω. Και κάπου θα τελειώνει ένα πάρα πολύ δύσκολο διήμερο. Θα πω όχι τριήμερο. Θα ήταν τρεις μέρες εσείς. Αλλά η πρώτη μέρα ήταν εύκολη. Απλά σταμάτησα ξαφνικά να τραβάω πλάνα. Διότι ο Αλεξανδράκος συνεχίζει να βγάζει δόντια. Συνεχίζει. Ενώ ότι έχουμε πάρει φόρα και βγάζουμε το ένα μετά το άλλο. Οπότε ο μικρούλης έχει την γκρινίτσα του και είναι πάρα πολύ λογικό. Εδώ μας πιάνει ένα κατητής με τα δόντια μας και τρελαινόμαστε. Δεν αντέχουμε. Είναι από τους χειρότερους πόνους, νομίζω, πονόδιντος. Και μετά την επόμενη μέρα που πήγαμε για το next day και ήταν εξαντλητική ημέρα. Σήμερα ξύπνησα και εγώ χάλια. Είχα και να κάνω όλα αυτά που ήθελα να κάνω εδώ. Λες και δεν είχα άλλη μέρα. Σήμερα με έπιασε. Τέλος πάντων. Αλλά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Ξεκαθάρισα πάρα πολύ ωραία τις ντουλάπες, ντουλάπια, συρτάρια όλα. Επιτέλους βρέθηκε και μια λύση με τη δική μου την ντουλάπα εδώ και τα συρτάρια που είχα μέσα. Οπότε τώρα η συρταριέρα μέσα έχει γεμίσει με πάνες του Αλέξανδρου. Και με βολεύει πάρα πολύ γιατί το ένα από τα καλάθια που είχα το έχουμε γεμίσει με παιχνίδια. Και τι ήθελα να σας πω, ήθελα να σας πω ότι λογικά σας θα αργήσετε να το δείτε αυτό το βίντεο, το έχω προγραμματίσει για αργότερα. Ή θα ξεκινήσει ή έχει ξεκινήσει, αν το βλέπετε τον Νοέμβριο έχει ξεκινήσει ένα προέξιμα σε giveaway στο Instagram, όπου κάθε εβδομάδα θα ανεβαίνει και ένας νέος διαγωνισμός με προϊόντα. Θα έχει και κάποιες παλέτες και κάποια πάρα πολύ ωραία αγαπημένα σας προϊόντα, θα τα δείτε, θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε μην το χάσετε, ακολουθήστε με στο Instagram για να μπορέσετε να πάρετε μέρος. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει και με το vlog μας, δεν ξέρω. Είναι συνέχεια στο μυαλό μου και γυρίζει και γυρίζει και γυρίζει η σκέψη το ότι θέλω να κάνω, αλλά φοβάμαι ότι αν κλειστούμε μέσα και είμαστε μέσα στις γιορτές, τι θα σας δείχνω. Δεν ξέρω αν θα σας ενδιαφέρει και πάρα πολύ ένα vlog μόνο μέσα από το σπίτι και απ' έξω τίποτα, μόνο η άθληση, γιατί πήρα αθλητικά όπως είδατε για να βγω και καλά για να ξεκινήσω πρώτα με περπάτημα και μετά με ένα ελαφρύ jogging, αλλά εδώ πήγαμε με τη μαμά μου στο εμπορικό και λίγο που περπάτησε ταύτισα. Αλλά δεν πειράζει, θα το προσπαθήσω. Αυτά είχα να σας πω, θα σας αφήσω. Έχω κάνει τον μπανάκι μου, έχω βάλει τις πιο χειμερινές μου πιτζάμες, γιατί πλέον πέφτει αρκετά θερμοκρασία το βράδυ και επειδή είμαι που είμαι χάλια. Αν και είμαστε πολύ καλύτερα, και εγώ νιώθω πολύ καλύτερα και ακούγομαι νομίζω πολύ καλύτερα. Ο Αλεξανδράκος είχε μόνο μιξούλες, συγγνώμη. Αλλά μάλλον είναι από τα δοντάκια του, γιατί μου είπε ο παιδίατρος ότι τα δόντια κάνουν καταρροή, δημιουργούνται έτσι μιξούλες. Ο Κανάκης είχε απλά λίγο το λαιμό του, ένιωθε περίεργο, αλλά του πέρασε. Και εκείνο το ακούγουμε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι κρύωσε, ειδικά εκεί πέρα που καθόμαστε στην καφετέρια, επειδή είχε ρεύμα, ήταν από παντού ανοιχτά. Ένιωσα σε κάποια φάση ότι μου τρυπάει ο αέρας στην πλάτη. Και μάλλον γι' αυτό ξύπνησε έτσι χάλια, αλλά είμαι μια χαρά τώρα ευτυχώς. Και είναι η φάση τώρα που λίγο θα νιώθουμε κάτι και θα λέμε Παναγιά μου, κορονοϊός. Αυτά. Σας φιλώ. Ορίστε. Hey, γεια σας.